κοίταξε μπροστά. Το θέμα. Δεύτερο θέμα του σημερινού μας μαγκαζίνου, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Μιας και τα κατάφερε η κυβέρνησή μας με τις ενέργειες που έκανε να επιστρέψει το Ράλι Ακρόπολης επίσημα στο καλεντάρι, στο ημερολόγιο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Αντικατέστησε, αν θυμάμαι καλά, το Ράλι Χιλής σαν 10ος γύρος του θεσμού. Οπότε τα μάτια του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο θα στραφούν το Σεπτέμβρη 9 με 12, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, εδώ στην Ελλάδα, για να δούμε το WRC, το Ράλι Ακρόπολης, να επανέρχεται, να γίνεται η κίνησή του κατά τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και να καταλήγει στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Ψάχνοντας λοιπόν, ανακάλυψε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για όλη αυτή την ιστορία, και δεν μιλάω για άλλον από τον κύριο Πάνο Φόσκαλο, τον αντιδήμαρχο τοπικής ανάπτυξης και αθλητισμού του Δήμου Λαμίας. Κύριε Φόσκαλο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Λαμία, καλό μήνα σε όλους. Και ήθελα να σας πάρω έτσι ένα τηλέφωνο να δω αν έχετε κανένα νέο μετά το βράχο της Ακρόπολης, πού θα πάμε. Το σίγουρο είναι ότι θα σηκώσουμε πολύ σκόνη. Α, 100%. Αντιδήμαρχε, 100%. Ευχαριστώ καταρχήν για την επικοινωνία, κυρία Ζερβάκη. Είστε καλωσορίζουμε καλά. Καταρχήν τη μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας, του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Αβγενάκη, για την επάνωδο του Ράλι των Θεών στην χώρα μας ως μέλος των αγώνων του WRC. Είναι γνωστό ότι έχουμε δημιουργήσει τη δική μας παράδοση στην Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή μας, στη Λαμία, στη στερεά Ελλάδα, η οποία συνδέεται πολύ στενά με τον αγώνα αυτό. Πότε θα το ξέρουμε αν θα έρθει στη στερεά Ελλάδα, κύριε Φόσκολε? Οι πληροφορίες μας από την συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Πανός, και ο Δήμαρχος Λαμιών, ο κύριος Καραΐσκος, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού τη Δευτέρα, όπου υποβάλαμε πλήρη φάκελο και μελέτη, είναι ότι θα έχουμε απάντηση εντός του μηνός Απριλίου, εκτός απρόοπτου. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια πολύμηνη δοκιμασία, προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, οι δοκιμές, οι χορηγοί, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, όλες οι ετοιμασίες εκείνες που χρειάζονται για να φιλοξενήσουμε και να διοργανώσουμε έναν αγώνα όπως πρέπει. Ο Δήμος παίζει μεγάλο ρόλο, πάντα βέβαια στη συνεργασία και με την αστυνομία, έτσι δεν είναι? Θα χρειαστεί η τροχέα να κλείσουν δρόμοι, να γίνουν πολλά πράγματα. Και όχι μόνο, εδώ υπάρχει μια πολύ καλή τεχνογνωσία, αυτό είναι κοινή ομολογία, είναι η αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Λαμίας. Είναι οι άνθρωποι της περιφέρειας, οι μηχανικοί μας, οι τεχνικοί μας, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που θα πάρουν τα βουνά και θα βοηθήσουν, θα προσπαθήσουν έτσι ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και βέβαια και τις συνθήκες ασφαλείας. Σε αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία εμείς είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε, δεδομένου ότι, ως γνωστόν κύριε Ζερβάκη, διαθέτουμε τον χώρο των 200 στρεμμάτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας στην είσοδο της πόλης, όπου με επιτυχία έχει φιλοξενηθεί το Service Park και στο παρελθόν, και δίνει όλα εκείνα τα εχέγγυα της ασφάλειας και της οργάνωσης. Και μην ξεχνάμε ότι η πανδημία είναι ένας από τους λόγους που ήρθε στην Ελλάδα το φετινό Ράλι Ακρόπολης, που εντάχθηκε σε αυτό το καλεντάρι, και αυτό γιατί στη Χιλή είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκεί, έτσι. Είναι και η πανδημία σίγουρα, πήραμε τη θέση της Χιλής, όπως σωστά είπατε, για τις 9 και 12 έως 12 Σεπτεμβρίου, όμως νομίζω ότι και οι μεθοδευμένες συντονισμένες προσπάθειες και όλο αυτό το διάστημα το οποίο δούλεψε η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνετέλεσαν στο να έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Αν τελικά πάρετε το χρήσμα για την διοργάνωση, θα γίνει μέσα στα στενά πλαίσια του Δήμου της Λαμίας ή θα πάει και στις παλιές παραδοσιακές διαδρομές που ξέραμε, που είναι κάπου προς τη Γραβιά, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι? Καλά θυμάστε, υπάρχει πλούσια μορφολογία και ειδικές διαδρομές πολλών χιλιόμετρων. Αυτή την ώρα δεν είναι η στιγμή για την οποία θα μιλήσουμε για τις συγκεκριμένες ειδικές. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας, υπάρχει η Επιτροπή Αξιολόγησης που αφού επιλέξει την πόλη και την περιοχή από εκεί και πέρα μετά θα καταλήξει και στις ειδικές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πολλοί δήμοι και πολλές περιοχές όμορες εδώ στη στερεά Ελλάδα με κέντρο του αγώνα τη Λαμία είναι σε θέση να φιλοξενήσουν ειδικές με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και το καλύτερο δυνατό θέαμα. Επιτρέψτε μου εδώ να πω
για την μεγάλη αποδοχή, ξέρετε, που έχει η κυρία Ζερβάκη ο αγώνας σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα φύλλα. Άκουγα το πρωί εδώ σε ένα τοπικό ραδιόφωνο μια κυρία ηλικιωμένη που το τελευταίο που θα περίμενε κανείς είναι να μιλήσει για το Ράλι Ακρόπολης, η οποία τόνιζε πόσο σημαντικό είναι να έρθει αυτό στην περιοχή μας. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι εδώ υπάρχει μια κουλτούρα και φιλοξενίας των αγώνων και πολιτισμού και συνδυασμού της ιστορικότητας της περιοχής, της ανάδειξης των μνημείων μας, έτσι. Είναι περιττό να μιλήσω για τις Θερμοπύλες, να μιλήσω και για τις όμορες περιοχές και τις ομορφιές από τις οποίες θα περάσει το ράλι, επιτελώντας διπλό σκοπό και θέαμα για τον ικανοκίνητο αθλητισμό. Μιλώντας για θέαμα, θα επιτραπεί, αντιδήμαρχε μου, η παρουσία κόσμου ή θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα τα επιδημιολογικά του Σεπτέμβρη? Σίγουρα θα εξαρτηθεί, αλλά δεδομένου ότι μιλάμε για υπαίθριους χώρους και μιλάμε για την ελληνική φύση που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες να σταθεί και να ταξιδέψει κανείς, νομίζω ότι θα υπάρχει, είμαι βέβαιος μάλλον, ότι θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από θεατές, πάντα με πολύ αυστηρά πλαίσια ασφαλείας. Σε αυτά, όπως σας είπα, έρχεται να συνδράμει και ο χώρος ο οποίος διαθέτουμε στην είσοδο της πόλης, στην Πανελλήνια και της Λαμίας, ο οποίος είναι και περιφραγμένος και έχει όλα εκείνα τα στάνταρ που χρειάζονται. Πολύ ωραία, και θα μπορούσαν να πλησιάσουν πιθανόν και κάποιοι έτσι τα αυτοκίνητα, έστω και σε μια απόσταση ασφαλείας. Θυμίστε μου, αντιδήμαρχε, εκτός από τη Λαμία είναι πολλές οι πόλεις που ζητούν τη διοργάνωση? Η πληροφόρησή μας είναι ότι κατατέθηκε αίτημα και από την πόλη, τον Δήμο του Λουτρακίου, από την Πελοπόννησο, και μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε και εκεί κάποια έτσι παραδοσιακά κομμάτια, πέρα χώρα κλπ. Ωραία, εύχομαι, αν πάνε όλα καλά και την πάρει Λαμία, καλή επιτυχία την κύριε αντιδήμαρχε, γιατί θα έχετε πολύ τρέξιμο όλο το καλοκαίρι. Δεν βλέπω διακοπές. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και βέβαια να σας πω ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση του Δήμου μας, του Δημάρχου, του κύριου Καραΐσκου, προς εσάς, προς το σταθμό σας και βέβαια προς όλους τους φίλους σε όλη την Ελλάδα να μας επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ σημαντικό αγώνα. Εννοείται, και το sportfm.gr θα είναι πολύ πολύ κοντά τότε το Σεπτέμβριο για να καταγράφει μέρα-μέρα, ειδική-ειδική, όλα τα αποτελέσματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, όλος ο κόσμος θα κοιτάει τη Λαμία τότε, αν είναι η Λαμία αυτή που θα διοργανώσει. Τη Λαμία μας, την περιφέρεια Στερά στην Ελλάδα. Σωστά. Ευχαριστώ, κύριε Φόσκολη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ο αντιδήμαρχος Λαμίας, αντιδήμαρχος τοπικής ανάπτυξης και αθλητισμού του Δήμου Λαμίας, ο κύριος Πάνος Φόσκολος, με τον οποίο μιλήσαμε για το τι περίπου περιμένουμε να γίνει, αν η Λαμία βέβαια είναι η πόλη που θα πάρει το χρήσμα για τη διεξαγωγή του φετινού Ράλι Ακρόπολης που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα. Συνεχίζει.